ξέρεις, μας λέει ο κύριος Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης. Ναι. Συγγραφέας από τις εκδόσεις Βακχικών. Απόφυτος λοιπόν του τμήματος εργοθεραπείας και παιδαγωγικής θεάτρου, τι πιο λογικό από το να ασχοληθείτε και με κομμάτια και θεατρικά έργα. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτά που έχετε γράψει? Ναι, και βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν γραφτεί μέσα στον καιρό. Ωστόσο, αυτά που έχουν ανεβεί ξεκινάνε από το 2012. Μόνος μου και κάτι ψηλά, στο θέατρο Επικολωνού. Μου είπες και εγώ, θέατρο Volt. Αμέσως μετά το ταξίδι με την Πινελόπη Δέλτα, παιδική σκηνή στο θέατρο της ημέρας. Πέρσι το να με θυμάσαι στη σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη, που θα μιλήσουμε, φαντάζομαι, και για τη Βάνα την Πεφάνη. Και μετά αμέσως το Delete, που είναι και από τις εκδόσεις Βακχικών. Λοιπόν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βακχικών το 2016 το θεατρικό αυτό έργο Θεριά στην κοινή έκδοση Delete με τη Βάνα Πεφάνη. Λοιπόν. Πάμε γι' αυτό λοιπόν να πούμε. Πείτε μας κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Την Βάνα την Πεφάνη τη γνώρισα πριν 2 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο που ήμασταν μαζί. Και από τότε κάπως κόλλησε όλο το πράγμα. Οπότε συνεργαστήκαμε σε αυτό το έργο που λέγεται Delete. Είναι 2 μονόπρακτα, τα Θεριά και το Σοβαρό Ατύχημα Επιβάτη. Το Σοβαρό Ατύχημα Επιβάτη είχε διακριθεί από το Εθνικό Θέατρο, στο στούντιο συγγραφής. Τα Θεριά γράφτηκαν μετά, με σκοπό να σκηνοθετηθεί από τον κύριο Δαμάτη, Κοραής Δαμάτης, σε μια παράσταση η οποία βγήκε και σε βιβλίο από τις εκδόσεις Βακχικών, που μας τιμήσανε πάρα πάρα πολύ. Ωραία. Και πάμε να δούμε τώρα και για το «Δε με ξέρεις». Αποτελείται από κάποια μικροδιηγήματα. Ναι, 45 σε αριθμό. Και τα λέμε και μικροδιηγήματα, έτσι τα λέμε. Ήταν ένας τίτλος που ήρθαν οι εκδόσεις Βακχικών σε μια σκέψη και μου λένε θα λέμε διηγήματα. Γιατί να πούμε μικροδιηγήματα? Γιατί αυτό είναι μικρούλικα. Είναι πολύ μικρά, μπορεί να είναι και 2 σειρές. Μπορεί να είναι και 2 σειρές. Σαν ποίημα δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να τα πει ότι είναι? Θα μπορούσε να το πει, ναι. Θα μπορούσε να το πει. Κάποια θυμίζουν, έχουν ένα ρυθμό και μια τεχνική ποιημάτων, αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς. Είναι 45 σε αριθμό και μιλάνε για την ιστορία ενός παιδιού. Είναι όλα δηλαδή γύρω από την ιστορία αυτή ενός παιδιού και έχει μια σειρά, ας πούμε, έτσι. Ναι. Στη βάση του είναι η ιστορία ενός παιδιού, του Αντώνη συγκεκριμένα, στο «Δε με ξέρεις». Ωστόσο, λόγω του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή, είναι πραγματικές ιστορίες, είναι αληθινές ιστορίες παιδιών με αναπηρία ή χωρίς αναπηρία. Και εδώ βλέπουμε στο βιβλίο αυτό τη μετάβαση ενός παιδιού που μένει σε ένα σπίτι, που έρχεται μία εισαγγελική παρέμβαση και ξαφνικά αυτό το παιδί βρίσκεται σε ένα ίδρυμα για άτομα με αναπηρία. Είναι λίγο σκληρό. Είναι αληθινό. Ναι. Είναι αληθινό. Σκληρό το βλέπουμε εμείς. Σκληρό για κάποιον που το ζει εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να εκλογικευτεί και να πούμε ότι είναι σκληρό. Mm-hmm. Αλλά μάλιστα. Είναι αληθινό. Να διαβάσουμε κάποιο απόσπασμα, λέτε, από εμέσα. Mm-hmm, αν θέλετε. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Τέρατα». Mm. «Τα φώτα του δεύτερου θαλάμου είναι ανοιχτά ακόμη και το βράδυ, για να κοιτάς τα τέρατα που κάνουν βόλτες. Ρόδες κάτω από κόλους, σάλια να στάζουν από σάπια δόντια, κόκκινα βρακιά και παιδιά δεμένα. Τα σωληνάκια μέσα στις μύτες, ήχοι δυνατοί και απότομοι από κεφάλια να χτυπούν σε τείχους, και άσπροι άνθρωποι να φωνάζουν με υψωμένη την παλάμη. Αμέσως έκλεισα τα αυτιά μου και άρχισα να τραγουδάω. Κρυώνω και δεν κοιμάμαι. Τα μάτια μου ωστόσο ανοιχτά να κοιτούν το μέλλον». Mm. Είναι το πρώτο βράδυ του Αντώνη μέσα στο ίδρυμα. Mm-hmm. Να πούμε λίγο και για το εξώφυλλο, αλλά και για τον τίτλο. Ωραία. Το εξώφυλλο είναι πραγματική φωτογραφία. Είναι από την κατασκηνωτική περίοδο της Ποσγαμέα, για άτομα με αναπηρία. Είναι ένα κορίτσι με αναπηρία, η οποία της άρεσε πάρα πολύ να φτιάχνει μάσκες. Οπότε, με το που την τράβηξε φωτογραφία, ήταν αυτό θα μπει. Πολύ ξεκάθαρα. Όσον αφορά το «Δε με ξέρεις», είναι για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε ιδρύματα και νομίζουμε ότι κάνουμε πολλά για αυτούς και επί της ουσίας δεν ξέρουμε κανέναν από αυτούς. Ίσως να έχεις σχετίζει όμως και με τη φωτογραφία. Mm. Σαν να βάζει τη μάσκα μπροστά και να σου λέει «Δεν με ξέρεις, είμαι κάτι άλλο». Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ένα νόημα από πίσω. Αυτό ακριβώς. Ναι, γιατί πατάει λίγο σε ένα κοινωνικό μοντέλο κατανόησης της αναπηρίας. Ότι η αναπηρία έρχεται επιπρόσθετα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρία. Η κοινωνία είναι αυτή που τους καθιστά ανάπηρους. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν εγώ βρίσκομαι σε ένα. Είμαι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου, έχω μόνο μία σωματική βλάβη. Δεν είμαι άτομο με αναπηρία. Άτομο με αναπηρία θα είμαι όταν βρεθεί η σκάλα απέναντί μου, που η κοινωνία έχει βάλει εδώ τη σκάλα και εγώ δεν μπορώ
να ανέβω. Θα διαβάσουμε κι άλλο ένα, γιατί είναι μικρούλι. Και βέβαια. Θα σας πάω σε ένα λίγο πιο μεγάλο. Κουάξ, ο τίτλος. Με το φίλο μου τον Άρη συναντιόμασταν κάθε μέρα στην παιδική χαρά. 6 ακριβώς η ώρα. Και ανεβαίναμε πάνω στο καράβι. Πρώτα αυτός έπιανε το τιμόνι, ενώ εγώ καθόμουν για να μαζέψω την άγκυρα από τα χωμάτινα υγρά. Αμέσως μετά και πάντα με σειρά ακριβίας πηγαίναμε στο αεροπλάνο, στον πύργο του Δράκουλα, στην τρελή κυκλική τραμπάλα και τέλος στη λίμνη με τα βατράχια. Παίζαμε με τις ώρες και τα γέλια μας ακούγονταν μέχρι το βυθό που απήχε 3 μέτρα. Ο μπαμπάς μου είναι δίτης και ξέρει από αυτά, έλεγε με πάθος. Κάθε μέρα με την ίδια σειρά. Καράβι, αεροπλάνο, πύργος, κυκλική τραμπάλα και λίμνη με βατράχια. Εκείνο το απόγευμα ένα βατράχι πήδηξε πολύ ψηλά και με ακούμπησε στην πλάτη. Ο Άρης άρχισε να γελάει πάρα πολύ δυνατά. Αμέσως μετά και χωρίς συγγνώμες από εκείνον, ξεκινήσαμε την αγαπημένη μας ασχολία. Όταν κανένας δεν μας έβλεπε, πιάναμε τις πέτρες και τις ρίχναμε στο πράσινο κεφάλι. Ένα λάξ. Μια εγώ και μια εκείνος. Τα χέρια μας έπιαναν τις πιο βαριές και όποιος πετύχαινε βατράχι νικούσε για την ημέρα. Ήταν η σειρά μου. Σήκωσα την πέτρα και τον χτύπησα στο πόδι. «Μα τα βατράχια μας σημαδεύουμε», φώναξε αμέσως. «Συγγνώμη, αστόχησα», του είπα και του έριξα στο μέτωπό του. Ο Άρης έπεσε στη λίμνη. «Έχει πια βραδιάσει και η μαμά μου θα με ψάχνει», είπα και του γύρισα την πλάτη. Ούτως ή άλλως, ο μπαμπάς του είναι δίτης. Θέλετε να μας σχολιάσετε λίγο? Αληθινές ιστορίες. Ναι. Αληθινές, είτε... Υπάρχει μια ιστορία που είναι καθαρά δική μου, υπάρχουν ιστορίες που είναι από παιδιά που γνώρισα καθ' όλη τη διάρκεια κατά την οποία εγώ παρέχω εργοθεραπευτικές συνεδρίες και κάνω και θεατρικό παιχνίδι, παιδαγωγική θεάτρου για την ακρίβεια και θεατρικό παιχνίδι σε ομάδες ατόμων με αναπηρία και χωρίς αναπηρία. Εμψυχωτικό είναι αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Γιατί αυτό ήθελα να ρωτήσω, ο ρόλος του εμψυχωτή είναι αυτός? Ακριβώς. Ο εμψυχωτής διαφέρει πάρα πολύ από τον παιδαγωγό και σίγουρα διαφέρει πάρα πολύ από το δάσκαλο. Οπότε είναι εμψύχωση παιδαγωγικής θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού. Μάλιστα. Σε ομάδες. Είναι ένας τομέας ιδιαίτερος που δεν νομίζω είναι ευρέως γνωστός και νομίζω πρέπει ο κόσμος λίγο να το καταλάβει. Το ακούει, αλλά μάλλον δεν το καταλαβαίνει. Ίσως να το συγχαίει με το παιχνίδι ή διάφορους παιχνιδότοπους που πάνε τα παιδιά. Ακριβώς. Και νομίζουν ότι είναι. Ίσως να το συγχαίουν με κάτι, με το κλόουν, ίσως κάτι τέτοιο. Ναι. Ενώ πρέπει αυτό να το εξηγήσουμε. Ακριβώς. Όλοι μιλάνε για θεατρικό παιχνίδι, όμως η παιδαγωγική θεάτρο είναι κάτι διαφορετικό. Και είμαστε οι πρώτοι, η αλήθεια είναι, τώρα εκμεταλλεύομαι λίγο τη στιγμή, που έχουμε πάρει πιστοποίηση για την παιδαγωγική θεάτρο και θεατρικό παιχνίδι. Δεν υπάρχει πουθενά να γίνεται παιδαγωγική θεάτρο και θεατρικό παιχνίδι σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Mm-hmm. Γενικά είναι άτομα τα οποία θέλουν υποστήριξη και γι' αυτό όλα αυτά τα κομμάτια πρέπει να είναι κοντά τους. Ακριβώς. Και να μπορούν να περνάνε κάποια μηνύματα, γιατί σαφώς και οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν αρκετά πιο υποβαθμισμένοι και απόμακροι από όλους τους υπόλοιπους. Δεν έχει να κάνει με το πώς νιώθουν, είναι πώς εμείς αντιδρούμε μπροστά σε εκείνους. Είναι αυτό με το κοινωνικό μοντέλο, ότι πώς εμείς βλέπουμε τους ανθρώπους. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με το πώς οι ίδιοι βλέπουν τον εαυτό τους. Πάντα κρίνουμε το πώς νομίζουμε εμείς ότι βλέπουν τους εαυτούς τους, ενώ ποτέ δεν έχουμε ακούσει επί της ουσίας. Να περάσουμε και στα επόμενα σχέδια όμως που έχετε. Ναι, θα από 1η Γενάρη, πρωτοχρονιά, θα ανεβεί ένα θεατρικό μου κείμενο στο θέατρο Air Victoria, στο 4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Έργου της Λίας της Βιτάλη. Είναι σε σκηνοθεσία του Στέλιου Καλαϊτζή και ονομάζεται Ρυθρό. 1η-1η. Πολύ ωραία. Καλό ταξίδι, εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα εκδοθεί και τις εκδόσεις Βακχικών. Πολύ ωραία. Και ελπίζουμε να πάει. Να πάει και αυτό πολύ καλά. Ωραία. Εύχομαι στο καλύτερο και στο Δεν Με Ξέρεις και στα επόμενα σχέδια που θα έχετε. Να είστε καλά. Καλή ευχαριστούμε συνέχεια. Πολύ και εμείς.